Γεια σας. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Mixed Visions για το παιχνίδι που μου έστειλε. Far Lone Sail. Γεια σας σε όλους. Black Hat. Τι έγινε? Ούψ. Τι συνέβη? Για να δω το κινητό μου. Να δεις το κινητό σου. Μα δεν έχεις τίποτα. Ποτέ δεν έχω μηνύματα. Καφέ, είναι τέλειος. Τέλειος. Ου, υπέροχα. Τέλειωσε. Ιδέα. Τα λέμε. Παίρνεις τον κινητό σου και φεύγεις. Πού πας, ταξίδι. Όπα, περίμενε. Τι. Το καφέ σου να πάρεις. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Γεια. Έφυγε. Τέλεια. Περιμένουμε. Εδώ είμαστε. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Καινούριο παιχνίδι. Ναι. Ναι, θα αντιγραφεί το παλιό save. Περιμένετε λίγο. Okay. Ο τίτλος του παιχνιδιού μας. Και πρέπει να πατήσω ένα κουμπί. Εξαιρετικά. Τι είναι, πολύ συννεφιά πλάκωσε. Ένα κατεστραμμένο δέντρο με ένα κατεστραμμένο σπιτάκι. Και έχει αποχρώσεις του γκρι. Αυτοί είμαστε εμείς. Με τα κόκκινα ρούχα, τι είναι, η κόκκινη σκουφίτσα. Αυτός ποιος είναι, ο πατέρας της. Πάμε από την άλλη πλευρά. Πρέπει να πατήσω το Β. Το πήραμε. Υπέροχα, το πήραμε. Και μπαίνουμε στο σπίτι. Γεια. Πατέρας. Πού είναι ο πατέρας? Έφυγε. Πρέπει να πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έγινε? Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Άνοιξε το φως, ανέβηκε κάτι και η πόρτα άνοιξε. Αν το ξαναπατήσω, κλείνει μόνο το φως. Okay. Μισό. Βλέπετε αυτή εδώ την εικόνα που είναι στον τοίχο κρεμασμένη? Είναι ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχάνημα, κάτι είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός εδώ ο τρόπος. Και εδώ τι έχουμε? Αυτοί οι δύο ποιοι είναι? Ένας είναι ο πατέρας της και άλλος είναι ο μηχανικός. Και εδώ τι έχουμε? Α, το δωμάτιό της. Για μισό. Δεν φαίνεται να δείχνει αν είναι αγόρι κορίτσι. Μισό. Έχει και ένα δεύτερο κουτί που πρέπει να πάρουμε. Αλλά όμως δεν μπορούμε να γυρίσουμε το πάρουμε. Το έπαιξα 2-3 φορές και δεν μπόρεσα να γυρίσω να πάρω το κουτί. Οπότε θα τα πάρουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Όχι πάνω, κάτω. Έχει τίποτα πέρα να πάρουμε. Τίποτα. Παίρνουμε το κόκκινο κουτί και φεύγουμε. Τώρα θα είναι λίγο αργά γιατί πήραμε και τα δύο κουτιά. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε αργότερα και τα δύο κουτιά. Γι' αυτό τα παίρνω.
Εδώ πέρα τι έγινε? Καταστράφηκαν όλα. Το τέλος του κόσμου έγινε. Η ιστορία δεν έχει κάποια. Δεν μου έχει πει τίποτα. Προχωράμε. Α, φτάνουμε στη θάλασσα. Τι έγινε, στέρεψε? Όπα, ένας γλάρος. Γεια σου, γλάρε. Γεια, hey, εδώ. Σου μιλάω, γεια σου. Πες μου, εδώ πέρα τι έγινε? Φωνάζει. Έλα, πες μου, τι? Μάλλον δεν ξέρω να είμαι και οπότε θα του πούμε να γεια και θα φύγουμε. Εδώ στην πέτρα έχει κάποια σχέδια. Δεν καταλαβαίνω, δεν δείχνει καλά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Άφησε το εδώ. Πάμε πίσω να πάρουμε και τ' άλλο. Βλέπετε, στο βάθος έχει ένα εργοστάσιο. Και η θάλασσα για ποιο λόγο έχει στερέψει? Α, είναι μια χαρά. Οπότε δεν πνίγεται. Οκ. Δεν πνίγεται. Προχωράμε. Όπα, μισό. Και άλλη ζωγραφιά. Τι δείχνει? Κάποιο φιδί? Κάποια σύννεφα που κρύβουν τον ήλιο? Νομίζω ότι πρέπει το φίδι να είναι θάλασσα, αλλά δεν φαίνεται. Προσπαθώ να καταλάβω το παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Η μουσική μου δείχνει ότι κάτι βρήκαμε. Εδώ είμαστε. Αυτοκίνητο. Καινούργιας τεχνολογίας δεν γνωρίζω. Για να δούμε λίγο τα κοπιά. Α, γάτζος. Όπως έχουν κάτι παρόμοιο με τον μηχανάκια. Δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε γιατί δεν έχει βενζίνη. Για να το αφήσουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε να πάρουμε και τα όλα το κουτί. Εδώ πέρα κάτι έχει γίνει. Έχει καταστραφεί. Έχει σαν να έχει πέσει βόμβα. Ναι, αυτό μοιάζει σαν να έχει πέσει βόμβα. Ωραία, το βάλαμε στο γάντζο. Αν θυμάμαι, πρέπει να είναι βενζίνη. Για να βάλουμε δύο. Ένα ή δύο, δύο. Το ένα είναι μέχρι τη μέση. Τα δύο το γεμίζει φουλ. Για να πάρουμε αυτό. Μπίτα. Α, νερό. Ας καθαρίσουμε το αυτοκίνητο. Το καθαρίσαμε υπέροχα. Αυτόματα πηγαίνει πίσω. Ωραία. Ας το βάλουμε μπρος. Όπα. Διάφορα ξύλα έφεραν τριγύρω. Και ξεκίνησε και η μουσική. Το steam. Πρέπει να σπατάμε. Αχα. Δίνει κάποια όθηση στο μηχάνημα.
Επίσης το κουμπί πρέπει να το πατάμε γιατί σιγά σιγά φεύγει από τη θέση. Και το Steam νομίζω βοηθάει το αυτοκίνητο να πάει πιο ταχύτερα. Εξαιρετικά. Έφυγε το κουμπί, οπότε έπρεπε να τοποθετήσω. Βλέπετε αυτό το σίδερο που υψώνεται? Αυτό μου δείχνει ότι φεύγει από τη θέση του. Αυτό ήτανε. Μου έχει μείνει άλλο ένα κυβότιο. Οπα. Έχει κυβότια βενζίνης, σωθήκαμε. Θα πάμε την πίσω πλευρά για να τα τοποθετήσουμε μέσα πιο άνετα. Έφυγε το ένα μισό, σιγά σιγά. Ωραία, τα πήραμε όλα. Να αφήσουμε δύο κυβότια εδώ στους κόκκινους γάτζους. Θα τοποθετήσω δύο. Και φύγαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Εδώ μπροστά όπως βλέπετε μετράει αριθμούς. Τώρα είναι βήματα, ταχύτητα, δεν γνωρίζω τι μετράει. Οπα, βρήκαμε άλλα 4 ακόμα. Περίμενε. Όχι, 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 όχι. Εκεί μείνα. Είναι κάτι φορά, μη μας φύγει το αυτοκίνητο. Να αφήσω ακόμα δύο στους γάτσους. Άφησε να δω. Γιατί η βενζίνη αδειάζει. Τι έγινε τώρα? Πάμε σιγά σιγά. Όλα εντάξει. Περιμένουμε. Α, σταμάτησε. Με κοροϊδεύει. Τι είναι αυτό, μπάλα? Μπάλα. Ας το αφήσω κοντά στο κρεβάτι. Πιάστο. Τι έγινε? Άφησε το εδώ. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Κανένας. Δεν υπάρχει ψυχή. Μισό. Αυτό το χρειαζόμαστε, οπότε πάμε να το πάρουμε. Ωραία. Ανυψώνεται πλατφόρμα. Τι γίνεται? Αυτό μοιάζει σαν λιμάνι.
Για μισό. Ναι, είναι λιμάνι. Όπως δείχνει και φωτογραφία. Πατήσουμε αυτό το κουμπί. Πανί, όπως τα καράβια. Οπότε δεν θα χρειαζόμαστε και βενζίνη. Οπότε κινούμαστε αυτόματα. Ξέχασα να σας πω, αυτά τα τρία επίπεδα, οι δύο οριζόντιες γραμμές, η μία πλαγιαστή και οι δύο κάθετες, τι κάνουν? Οι δύο οριζόντιες γραμμές είναι η ταχύτητα. Η πλαγιαστή γραμμή είναι αυτό εδώ πέρα, το μηχάνημα που τοποθετούμε τη βενζίνη. Ω, πτηνά. Και οι κάθετες γραμμές είναι αυτό που τοποθετήσαμε τώρα. Και είναι οι ζωές τους. Ω, πολύ ωραία. Ένα αρνητικό που έχει είναι αυτό το σασέρ. Όταν το πατάς πηγαίνει έξω. Θα μπορούσα να πατάς ένα κουμπί και να πηγαίνεις κάθε όροφο. Θα ήταν πιο εύκολο. Ω, ένα παλιό αυτοκίνητο. Επίσης, υπάρχουν παντού κόκκινες σημαίες. Τι θέλει να δείξει? Αυτό μου αρέσει. Α, φαίνεται κάποιες χαρακές κάτω στο έδαφος. Κάποιος πέρασε από εδώ. Και ένα καράβι. Γιατί σταμάτησε? Για ποιο λόγο? Επειδή βγήκα έξω. Αυτό εδώ πέρα η τεχνολογία μου αρέσει αρκετά. Σιγά σιγά. Καταστρέψαμε ένα κατεσταλμένο πλοίο. Όχι, 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 σταμάτα! Όλα εντάξει. Ας τα αφήσω εδώ πέρα. Αυτό ήταν το σημερινό παιχνίδι μας. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει την ιστορία, ίσως μελλοντικά την ανακαλύψουμε. Κάτι άλλο, α ναι, το αυτοκίνητο έπρεπε να ελέγχεις τα πάντα, όπως βενζίνα, να μαζεύεις πράγματα, να πατάς κουμπιά, ώστε να κινείται, να προσέχεις το steam. Και όταν σταματούσε τα κουμπιά πέρα ξαναπατάς. Ενδιαφέρον, αλλά λιγουλάκι κουραστικό. Αυτά. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε για το παιχνίδι και άλλα πράγματα για να το αγοράσετε κάπου στα 15 ευρώ. Αυτά. Ίσως αργότερα το δούμε σε κάποιο live ή σειρά. Δεν γνωρίζω. Θέλω να μου πείτε και εσείς γνώμη σας. Τι να το κάνω. Live ή σειρά. Εσείς θα μου απαντήσετε. Αυτά λοιπόν. Εδώ πέρα τριγύρω θα εμφανιστούν άλλα βίντεο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.